τα δόντια του μας έδειξε για τα καλά και στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο καιρός, καθώς από χθες το απόγευμα σε όλο το νησί επικρατούν ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες που συνοδεύονται από θυελλώδεις άνεμους και χιονόνερο, ενώ οι ορεινές περιοχές του έχουν ντυθεί στα λευκά και τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ολόκληρη την Κρήτη έχει σημάνει συναγερμό στον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος βρίσκεται σε επιφυλακή, έτοιμος να παρέμβει σε περίπτωση που χρειαστεί. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα βατά καιρικά φαινόμενα. Δεν είμαστε ποτέ έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια κακοκαιρία εκατονταετίας. Δεν θα κουραστώ να το λέω, αλλά γιατί πραγματικά δεν μπορείς να προβλέψεις ένα καιρικό φαινόμενο που δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς εν ζωή. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ήδη από χθες έχει ενημερώσει τους Δήμους, να έχει ζητήσει από τους Δήμους να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών να προστατέψουν τα κοπάδια τους, να τα κατεβάσουν σε χαμηλότερα υψόμετρα, να προμηθευτούν ζωοτροφές και να κάνουν οτιδήποτε να προστατεύουν την περιουσία τους. Στην πόλη του Ρεθύμνου για χιλιοστή φορά πλημμύρισε και πάλι το εμπορικό λιμάνι, καθώς και το παρακείμενο ιδιωτικό πάρκινγκ, ενώ οι γυροδρόμοι από το λιμεναρχείο θυμίζουν κανάλι της Βενετίας και παραμένουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας. Από τη μανία των κυμάτων, μάλιστα, αποκολλήθηκαν και πάλι μεγάλοι λήθοι που σκορπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Στις πρασές του Δήμου Ρεθύμνου, ένα παλιό ακατοίκητο σπίτι δεν γλίτωσε από τη μανία του καιρού, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των συνεργείων που κλήθηκαν να απομακρύνουν τις πέτρες από το δόστρωμα. Επίσης, αρκετές κλήσεις έχει δεχθεί από το πρωί και η πυροσβεστική υπηρεσία για την κοπή και απομάκρυση δέντρων που έπεσαν στους δρόμους. Η ορεινή κομμόπολη των Αναγίων, από την άλλη, έχει φορέσει από χθες το βράδυ το λευκό της πέπλο, ενώ σήμερα κλειστά παρέμειναν τα σχολεία της περιοχής αλλά και των Ζωνιανών, την ίδια στιγμή που οι αντιολισθητικές αλυσίδες κρίνουν απαραίτητες σε κάθε μετακίνηση. Καλούμε τους πολίτες, αυτό είναι πάγιο, όταν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο και τη ζωή τους, αλλά και τη ζωή στην ανθρώπου μας. Εμείς έχουμε την ευθύνη για το επαρχιακό οδικό δίκτυο και είμαστε έτοιμοι. Ήδη έχουν πάρει μήνυμα οι τεχνικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε να έχουν τα μηχανήματα που είναι αναγκαία. Η προσπάθειά μας θα είναι, όπως κάθε χρόνο, να μην κλείσουμε ούτε ένα λεπτό τους δρόμους. Στο Ηράκλειο, η Δημοτική Αρχή έχει ήδη φροντίσει να ανοίξει τις πύλες του κέντρου αστέγων στην Αλικαρνασσό, προκειμένου αρκετοί άστεγοι της περιοχής να μπορούν να βρουν ένα ζεστό καταφύγιο τις κρύες νύχτες που θα ακολουθήσουν. Θα προσφέρουμε προσωρινή φιλοξενία βραδινή και διανυκτέρευση φέτος, ειδικά στο κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων που ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο. Είναι ούτως ή άλλως ανοιχτό από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ, κατ' εξαίρεση τις ημέρες που υπάρχει πολύ κακός καιρός και ψύχος, θα διανυκτερεύουν.